Η σύζυγός μου η Πέγγι είναι παρκισονική εδώ και 17-18 χρόνια περίπου. Το άσχημο είναι ότι ήρθε πολύ νωρίς σε μικρή ηλικία, δηλαδή γύρω στα 50. Τα μεγαλύτερα προβλήματα όσον αφορά τα συμπτώματα της ασθένειας είναι το τρέμουλο, το μάγκωμα, η ακινησία και όλα αυτά, αλλά πολύ περισσότερη επίπτωση γενικά στην προσωπικότητα και στην ψυχή του ανθρώπου, κυρίως του ασθενούς, αλλά και του συνοδού, έχει να κάνει με την ψυχολογική συνέπεια που έχει η ασθένεια αυτή, και η οποία ψυχολογική επίπτωση δημιουργεί κάποιες καταστάσεις οι οποίες δυσκολεύουν την σχέση, είναι πολύ δύσκολο και για τον ασθενή κυρίως, αλλά και για τον συνοδό σε δεύτερη μοίρα. Εκείνο το οποίο προσπαθεί κανείς να κάνει σαν συνοδός είναι να στηρίξει, να υποστηρίξει τον άνθρωπό του όσο μπορεί, που δεν είναι εύκολη δουλειά βέβαια. Και από εκεί πέρα εκείνο που πρέπει να κάνει ένας παρκισονικός για να αισθανθεί ο ίδιος καλύτερα, να έχει καλύτερη ποιότητα ζωής, αλλά και να διευκολύνει και το συνοδό, είναι καταρχάς να αποδεχθεί την ασθένεια, γιατί είναι πολλοί ασθενείς οι οποίοι δύσκολο αποδέχονται ότι έχουν την ασθένεια και νομίζουν ότι ακόμα είναι, ας πούμε, όπως ήταν πριν από 10, 20, 30 χρόνια στα νιάτα τους. Γιατί αποδεχόμενοι την ασθένεια έχουν καλύτερη ψυχική ηρεμία, μεγαλύτερη ψυχική ηρεμία, δεν προβαίνουν σε ενέργειες, εργασίες, διατροφές τα οποία επηρεάζουν δυσμενώς την ασθένεια και διευκολύνουν πάρα πολύ την σχέση με τον σύντροφο. Ο Σύλλογος Παρκισονικών και Φίλων Βορείου Ελλάδος είναι ο μόνος σύλλογος που λειτουργεί στην Ελλάδα. Κάνει μια φοβερή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά. Εμείς είμαστε μέλη εδώ και κάποια χρόνια. Κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχει γιατρούς, δύο κυρίες νευρολόγους, καθηγήτριες, οι οποίες έχουν υιοθετήσει τον σύλλογο. Είναι εξειδικευμένοι στο Πάρκινσον, κυρία Κατσαρού και κυρία Μποσταντζοπούλου. Παρακολουθούν τους ασθενείς όλους δωρεάν, συμμετέχουν σε εκδηλώσεις του συλλόγου, διενεργούν εκδηλώσεις με ομιλίες σχετικά με το θέμα και άλλες τέτοιες παρόμοιες εκδηλώσεις. Κάνει πολύ καλή δουλειά ο σύλλογος, διότι το μεγαλύτερο φάρμακο για τους ασθενείς είναι το να είναι μαζί όσο γίνεται περισσότερο, να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις μαζί, να συζητούν, να κάνουν γυμναστική που προσφέρει ο σύλλογος, ειδική γυμναστική για Πάρκινσον, να διαβιώνουν όσο περισσότερο γίνεται μαζί, γιατί αυτό είναι ίσως το καλύτερο φάρμακο από όλα τα άλλα τα οποία παίρνουν. Βοηθάει και φυσικά σωματικά, αλλά και ψυχολογικά κυρίως.